Αυτή τη στιγμή η επιδημία μπαίνει σε φάση επιτάχυνσης. Τρομακτικής επιτάχυνσης. Αρχίζουμε να χάνουμε τον έλεγχο. Τρομακτικής για πείτε μας. Θα σας πω αμέσως. Ο ελληνικός λαός επέδειξε παρημιώδη απειθαρχία και πήγε όλοι μαζί στις καφετέριες, στις εκκλησίες, οπουδήποτε αλλού και άρχισε να γίνεται μια μαζική διασπορά. Την εκκλησία δεν φοβάμαι. Όχι, την εκκλησία δεν φοβάμαι και νομίζω ότι η μόνη πίστη μας, άμα δεν πιστεύουμε στο Χριστό και αφήνουμε τη ζωή μας στα χέρια του Χριστού, πού αλλού να πιστέψουμε. Βέβαια, με φοβίζει αυτή η φοβερή διασπορά που δείχνει αυτός ο ιός. Έχει μια τρομερά υψηλή μεταδοτικότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό και θεωρώ ότι τα μέτρα που ακούμε και για τα οποία μιλάμε όλοι μας αυτές τις μέρες θα περιορίσουν τη διασπορά του ιού και θα προστατεύσουν όχι εμένα και εσένα, Μιχάλη. Θα προστατεύσουν τους ανθρώπους που κινδυνεύουν. Ο Χριστός μας προστατεύει και δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα μέσα στην Εκκλησία. Έξω μπορεί να πάθουμε πολλά πολύ περισσότερα από όσα την Εκκλησία αποκλείεται. Θα συνεχίζετε να έρχεστε στην Εκκλησία, έτσι. Φυσικά. Θέλουμε οι ηλικιωμένοι να αποφύγουν τις ευκαιρίες μετάδοσης του ιού και γι' αυτό βγάζουμε όλα αυτά τα μέτρα που ακούς για τους ηλικιωμένους. Θέλουμε οι ηλικιωμένοι αυτόν τον καιρό να προτιμήσουν να μείνουν στο σπίτι τους, να αποφύγουν τις νοστήσεις και τον συναθρισμό, να αποφύγουν αυτό που ονομάζουμε ευκαιρίες μετάδοσης της νόσου. Κοινωνήσατε? Βεβαίως. Δεν φοβάστε τον κορονοϊό? Καθόλου. Τι να φοβηθώ? Όταν παίρνω το Χριστό μέσα μου, γιατί να φοβηθώ? Δεν θα έρθουμε στην Εκκλησία? Άμα θέλει η Παναγία να μας φυλάξει, θα μας φυλάξει. Δεν θα φυλαχτούμε εμείς από το άγγεται, να μην έρθουμε και κοινωνήσαμε και κοινωνάμε και συνέχεια. Θα συνεχίσετε? Βεβαίως θα συνεχίσουμε και θα κοινωνάμε κιόλας. Εάν όμως εμείς συνεχίζουμε να διασπείρουμε σαν πολίτες, ανελαίητα, παντού πηγαίνουμε, διασπείρουμε, μιλάμε και δεν μας νοιάζει τίποτα και αρρωστήσω το 70%, 80% του πληθυσμού, πώς θα μπορεί το σύστημα το υγείας να διαχειριστεί την τρομακτική πίεση που θα γίνει μετά? Και η Ιερά Μητρόπολη που έχει βγάλει ανακοίνωση, κοινωνούμε. Κοινωνείτε? Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει φόβος? Κανένας. Όλα τα χρόνια. Στους αιώνες των αιώνων. Η Θεία Κοινωνία είναι το αγιονόμο.